5 τμήματα του 24ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας αναστέλνουν τη λειτουργία τους μετά από εμφάνιση κρούσματος κορονοϊού σε εκπαιδευτικό και συγκεκριμένα της καθηγήτριας φυσικής αγωγής. Μετά από την εν λόγω εξέλιξη και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 5 τμημάτων μέχρι τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και πιο συγκεκριμένα του Α1, του Α2, του Γ1, του Δ1 και του Δ2. Πραγματικά όλοι οι υπεύθυνοι και εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και γρήγορα, έτσι ώστε να γίνουν τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο. Και εδώ θέλω να καθησυχάσω όλους τους γονείς να ξέρετε ότι γίνονται με την παραμικρή λεπτομέρεια όλα όσα προβλέπονται. Και θα παρακαλούσα να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Γιατί προσπαθούμε με κάθε τρόπο να έχουμε τα σχολεία μας ανοιχτά. Η κατάσταση φαίνεται πως ξεκινά να ξεφεύγει σιγά σιγά από τον έλεγχο, τόνισε σε δηλώσεις του το ένα τσάνελ ο ονομίατρος Καβάλας κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος. Να πω συγκεκριμένα τι έγινε με την μία ή με την άλλη, με τον τάδε δάσκαλο ή τον τάδε αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να πω δημοσίως το τι κάνουμε. Εντάξει. Και ειδικά όταν προκύπτουν θέματα τα οποία τρέχουν, δεν θα δίνουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Έτσι, γιατί υπάρχει και ανθρωποφαγία στη μέση. Λοιπόν, καλύτερα να είμαστε ψύχρεμοι και θα συνιστούσα κιόλας να μην μετράμε και νούμερα. Μετρούσαμε νούμερα, αν θυμάστε. Και λέγαν κάποιοι, ας πούμε, τι καλά που πηγαίνουμε, γιατί έχουμε ένα, γιατί έχουμε δύο, λοιπόν. Ούτως ή άλλως τα κρούσματα θα αυξηθούν. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μετά το συγκεκριμένο κρούσμα στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιβεβαίωσε ότι η δασκάλα στη νέα καρδιά του Δήμου Νέστου βγήκε επίσης θετική σε τεστ το οποίο επευλήθη. Κατόπιν τούτου, όπως άλλες, θεωρίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το τμήμα της ΔΕΛΤΑ τάξης του σχολείου κλείνει για 2 εβδομάδες, ενώ ήδη συνεργεία προχώρησαν στην απολύμανση των χώρων.